Κάποιος κύριος πήγε να βάλει φωτιά για να καθαρίσει και όπως βλέπετε έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Σπηλαγιάς ξέφυγε η φωτιά και ενημερωθήκαμε μέσα στο πυροφυλακείο του προφήτη και γρήγορα τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα έφτασαν και κατέσβεσαν τη φωτιά. Συνεχίζουμε να έχουμε τα ίδια προβλήματα που λέγαμε από τις αρχές του καλοκαιριού και το συνέχεια το λέμε ότι δεν βάζουμε φωτιά. Απαγορεύεται να βάλουμε φωτιά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τα προβλήματα συνεχίζουμε. Συνεχίζονται. Οι άνεμοι παραμένουν 5-6 μποφόρ, αλλά δεν είναι μόνο η ένταση των ανέμων. Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτές οι διαδικασίες να καθαρίσουμε γίνονται μετά τον Οκτώβριο αφού έχει βρέξει ή κατά τη διάρκεια της άνοιξης. Εδώ η φωτιά ήταν μεγάλη. Δεν ήταν πολύ. Την προλάβαν γρήγορα τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα και ευτυχώς δεν είχε μεγάλη εξέλιξη. Βλέπετε ότι είμαστε στην κήτη του ποταμού που με τον τρόπο που φυσάει ο αέρας η φωτιά θα προχωρούσε προς τα κάτω. Ευχαριστούμε.